στον κύριο Κατσαρό. Κύριε Κατσαρέ, καλησπέρα σας. Και σήμερα εδώ ο κύριος Νίκος Κατσαρός, πρώην πρόεδρος του ΕΦΕΤ. Νέα υπόθεση έχουμε. Άλλα ρολά κοτόπουλα, επικίνδυνα προς κατανάλωση. Γιατί βγήκανε οι ελεκτές και επιχειρητές στην αγορά και αρχίσαμε να έχουμε ανεπάνηλα κρούσματα. Διότι όταν ελέγχεις πάντα βρίσκεις, όταν δεν ελέγχεις βέβαια όλα είναι ρόδινα. Και έτσι μετά το ρολό κοτόπουλο με τη σαλμονέλα του αλφαβήτα βασιλόπουλου, να τα ανεπιπολόμαστε εδώ. Τώρα έχουμε και το κοτόπουλο στον Πειραιά που κι αυτό ήταν παραγεμιστό, να είναι τοξικό και επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Και δεν είχε τις απαιτούμενες προδιαγραφές στην ετικέτα. Μάλιστα. Μιλάμε εδώ για μια υπόθεση απίστευτη, γιατί εδώ ο κόσμος, το ρολό κοτόπουλο είναι ένα από τα πρώτα για τη σε προτίμηση μετά τη γαλοπούλα για να μπει στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Και εδώ βλέπουμε ότι οι συγκεκριμένοι 400 κιλά τα βγάλανε στην αγορά και δεν ξέρουμε και πόσα ήδη είχαν πουληθεί. Και ήταν έτοιμοι να πουλήσουν και αυτά τα 400 κιλά κατάλληλα ρολό κοτόπουλο. Και πάλι καλά που εντοπίστηκε. Πάντα έτσι συμβαίνει αργά και όταν έχουν ήδη καταναλωθεί ένας μικρός ή μεγάλος αριθμός, τότε αντιλαμβανόμαστε τι έχει συμβεί. Παίρνουμε χαμπάρι τι έχει συμβεί. Να πούμε ότι δεσμεύτηκαν σωστά τα 407 κιλά κοτόπουλο και να πούμε ότι δεν πληρούσε τις απαιτήσεις των διατάξεων της Ενωσιακής και Εθνικής Νομοθεσίας ως προς τη σήμανση. Και κύριε Κατσαρέ, εδώ παρατηρείτε το φαινόμενο και πρέπει να μας βοηθήσετε και σε αυτές τις μέρες ότι οι καταναλωτές τι πρέπει να προσέξουνε, πώς θα μπορούμε να καταλάβουμε αν η γαλοπούλα που αγοράσουμε, το κοτόπουλο είναι καλό, το κατσικάκι, το αρνάκι, όσοι έχουν μια οικονομική δυνατότητα καλύτερη να αγοράσουμε. Πολύ δίκιο, έχετε πολύ δίκιο. Μπορούμε να το καταλάβουμε. Έχει και ο καταναλωτής ένα μέρος της ευθύνης. Δηλαδή δεν μπαίνουμε σε ένα κρεοπωλείο όταν βλέπουμε ότι τα κρέατα είναι κρεμασμένα στη βιτρίνα, όχι μέσα στο ψυγείο, στον αέρα, τη σκόνη και όλα τα υπόλοιπα. Δεν μπαίνουμε σε αυτό. Δεν μπαίνουμε στο κρεοπωλείο εάν δούμε ότι η μπλούζα του υπαλλήλου δεν είναι καθαρή. Δεν μπαίνουμε εάν με τα μάτια μας βλέπουμε ότι δεν έχει μια εικόνα καθαριότητος αυτό το μαγαζί, είτε πουλάει κοτόπουλα, είτε πουλάει κρέατα ή οτιδήποτε άλλο από ευαλείωτα προϊόντα. Έχουμε λοιπόν και εμείς ένα μέρος της ευθύνης. Δεν μπορεί ο ηλεκτρικός μηχανισμός να είναι σε κάθε μπακάλικο, σε κάθε κρεοπωλείο, σε κάθε ιχθυοπωλείο. Άμα πηγαίνουμε σε ένα ψαράδικο και αρχίζουν και μυρίζουν εκεί πέρα τα σπλάχνα του ψαριού, δεν αγοράζουμε ποτέ ξανά από αυτό το ιχθυοπωλείο. Κύριε Κατσαρέ, το θέμα εδώ είναι ο κόσμος μπορεί να καταλάβει την ποιότητα με κάποια κόλπα. Υπάρχει κάποιο κόλπο που μπορεί να καταλάβει ο καταναλωτής αν το κοτόπουλο θα πάρει, η γαλοπούλα, το κρέας, εάν είναι καλό ή όχι, ή μπορεί να το καταλάβει εάν κάποιος δεν είναι ειδικός και αν κάποιος δεν είναι γνώστης. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να καταλάβει εάν το κοτόπουλο έχει σαλμονέλα. Δεν μπορεί να καταλάβει εάν το νούμπουλο έχει ληστέρια. Όμως, μπορεί να καταλάβει εάν αυτό που αγοράζει να το εμπιστευτεί από την εικόνα, την γενικότερη εικόνα που παρουσιάζει το κρεοπωλείο ή το ηχθυοπωλείο. Από τη γενικότερη εικόνα που παρουσιάζει το ψάρι με τα μάτια του, δηλαδή με την οσμή του από το ψάρι ή από το κοτόπουλο ή από το κρέας. Μάλιστα. Ή εάν δει ότι απάνω στο κρέας είναι μύδιες, δεν το αγοράζει αυτό. Το επιχείρημα του κρεοπώλειου ότι εντάξει το κρέας ψήνεται δεν ισχύει. Διότι όταν το πάρει αυτό το ομό κρέας με το μαχαίρι στο σπίτι και έχει σαλμονέλα ή κάποιο μικρόβιο, θα μεταφερθεί στο μαχαίρι, θα μεταφερθεί με τα χέρια του κάπου αλλού και θα νοσήσει και θα αρρωστήσει όλη η οικογένεια και θα πάνε όλοι μαζί στο νοσοκομείο. Γιατί να συμβεί αυτό? Έχει λοιπόν και ο καταναλωτής ένα μέρος της ευθύνης. Κύριε Κατσαρέ, σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε τον πρώην πρόεδρο του ΕΦΕΤ. Προσθέστε, κύριε. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι και να θυμίσω, μάλλον. Ναι. Το προηγούμενο Πάσχα, γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ με τα βαφτισμένα. Δεν χρειάζεται να πείτε, ναι. Με τα βαφτισμένα αρνιά από τη Βουλγαρία που ήρθαν στην Ελλάδα και τα προβλήματα τα οποία είχαν. Όπως επίσης, να σας θυμίσω για άλλη μια φορά το μεγάλο θέμα με τα κεφτεδάκια γνωστής αλυσίδας καταστημάτων, μεγάλης αλυσίδας καταστημάτων που βγήκαν από άλογο.
Τα τρώγανε. Αυτά τα δύο. Τα τρώγανε. Διάλογο γίνανε όλοι με τα φάγανε. Γιατί δεν υπάρχει έλεγχος. Ο έλεγχος στην Ελλάδα δεν γίνεται πουθενά. Κύριε Κατσαρέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε γρήγορα να δώσουμε κολαγόνα.